Το Δημαρχείο Ιωαννίνων ήταν ο πρώτος σταθμός της επίσκεψης στα Γιάννενα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος συνοδευόμενος από ταπικά στελέχη του κόμματος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα, αλλά και αντιδημάρχους. Μάλιστα, ο κύριος Κασελάκης για μία ακόμη φορά άσκησε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, καταλογίζοντας τη σαλαζονία. Κοινοβουλευτικά είναι πολύ μειωμένες δυνατότητές μας και πραγματικά αντιμετωπίζουμε μία τεράστια λαζονία από την κυβέρνηση και όλη την παράταξη της Δημοκρατίας. Κάνει μια ερώτηση στη Βουλή, αγνοούν ή απαντάνε κάτι γενικόλογο, περνάνε νομοσχέδια σαν το στρατήριες χωρίς καμία συνένεση, με την απάντηση του 40%. Δηλαδή λίγο παραπάνω βουλευτές από 150 έχουν, αλλά το θεωρώ ότι είναι θέση. Συνολικότερα ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού έθεσε προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας. Το κεντρικό κράτος πάντα μας ήθελε επέτες και να παρακαλάμε και κυρίως τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, δηλαδή τον Δήμο, γιατί η περιφέρεια διαχειρίζεται πόρους, ενώ εμείς έχουμε τεράστια ελλείμματα και από ανθρώπινους πόρους και από οικονομικούς πόρους. Και ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης τουλάχιστον έχει δώσει εξετάσεις ό,τι και να λένε, ειδικά στα χρόνια της κρίσης, που ήταν ο πιο εγκύτερος βαθμός άσκησης πολιτικής προς την κοινωνία και βοηθήσαμε πάρα πολύ την κοινωνία. Και βέβαια, πέρα από τη γενικότερη αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης, θέλουμε και μία με αφορμή το γεγονός των ευρωεκλογών, επιτέλους ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης να μπορεί να χρηματοδοτείται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Γιατί είμαστε παρείας κυριολεκτικά, δηλαδή, είτε του κράτους είτε του περιφερειών. Αλλά το μεγάλο ζήτημα που ανοίγει τώρα σε αυτή την κουβέντα είναι η ενεργειακή δημοκρατία. Αυτό είναι άλλο μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, οι Δήμοι και γενικά οι προοδευτικές παρατάξεις που διηγούν τους Δήμους θέλουν μέσω της δυνατότητας να παράγουν ενέργεια. Ενεργειακή κοινότητα. Ακριβώς, ενεργειακές κοινότητες. Και όχι μόνο, μπορούμε να παράγουμε και μόνοι μας ενέργεια. Και σαν Δήμους, καθαρά. Και αυτό το πράγμα να μπορέσει να μεταφραστεί σε κοινωνική πολιτική. Ξεκινάει λοιπόν μια προσπάθεια, φτάσει να πάρει όρου σύνδεση και ξαφνικά σου λέει το σύστημα ότι είναι, δεν υπάρχει χώρο να κουμπώσει το σύστημα. Γιατί όλο το σύστημα ουσιαστικά έχει δοθεί σε 5 μεγάλου παίξει, αυτά δεν ξέρω πώ είναι, παραγωγή. Ειδικά για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία αυτή την ιστορία θέλει να τη μεταφράσει σε κοινωνική πολιτική, δεν θέλει να κερδοφορήσει μέσα αυτή την ιστορία η τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δοθεί χώρο στο δίκτυο άμεσα. Ο τοπίο θα συνδυαστεί με είτε συμφωνούμε σε άμεση δικιά μα, είτε βάλουμε του μετόχου σε ενεργειακέ κοινότητε. Με επένδυση από του ιδιώτε στο δίκτυο. Ναι. Του ιδιώτε που έχουν το ΔΔΕ. Δεν έχει προβλεφθεί από τη ΔΔΕ καμία χωρητικότητα στην μετοχή. Έχει δοθεί. Είναι το δίκτυο. Δεν έχω πρέπει καταρχά να επεκταθεί το δίκτυο τη υψηλή τάση. Τη υψηλή τάση. Και έχει προβλεφθεί προτεραιότητε. Και να δοθεί ένα χώρο ο οποίο θα είναι για την αυτοδιοίκηση. Ενεργειακό χώρο ο οποίο θα μπορούν να κουμπώσουν επενδύσει των Δήμων. Ή ενεργειακών κοινοτήτων οι οποίε είναι σε συνεργασία με του Δήμου, αφορούν φτωχάνη, νοικοκυριά. Δηλαδή παράγει κοινωνική πολιτική μέσα από αυτή την ιστορία στην αυτοδιοίκηση. Το ΕΕ. Αυτοκαταργούν ακόμα και. Ναι, όλοι. Όλοι και συνεταιρισμοί. Συνεταιρισμοί. Αλλά όπω είπαμε, το βάλει ο πιο στενά βάλει σε σχέση με του Δήμου. Αυτό το θέμα τη ενεργειακή δημοκρατία είναι τεράστιο. Το οποίο πρέπει να πολεμηθεί και εσύ. Άρα από εμάς, ως αξιωματική αντιπολίτευση, τι θα επιθυμούσατε να αναδείξουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Εγώ θα ήθελα να σκεφτώ τέλεια της αυτοδιοίκησης και με αφορμή τις ευρωεκλογές. Αυτό είναι βραχυπρόθεσμο ζήτημα όμως. Βραχυπρόθεσμα. Άμεση δυνατότητα και αυτό που λέμε τώρα να χρηματοδοτεί το πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης από τα ευρωπαϊκά κονδύλια με διαχειριστικές αρχές. Οι οποίοι μπορεί να σταθούν είτε σε επίπεδο Περιφερειακή Ένωση Δήμων, δεν χρειάζεται κάθε Δήμο να έχει διαχειριστική περιοχή, όμως σε επίπεδο ΠΕΔ μπορεί να γίνουν διαχειριστικές αρχές και κατευθείαν οι Δήμοι να διαχειρίζουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και σαφέστατα αυτό το ζήτημα, έτσι, το ενεργειακό τη ενεργειακή δημοκρατία είναι πολύ σημαντικό. Τα επόμενα εντάξει, θα τρέξουμε μόνοι μας με την έννοια ότι καθημερινότητα είναι, δουλειά πολύ έχει, είναι αυτό που είναι η πιο άμεση σχέση με τον πολίτη. Μια βαθμίδα διοίκηση, γύρω στο μάκι έχουμε, θα το αντέξουμε και προφανώς θέλουμε συνέχεια μια επαφή. Δηλαδή, να είμαστε μάτι του κεντρικού κράτους εν δυνάμει κυβερνήτη τη χώρα, ας πούμε, μόνο όταν είναι προεκλογική περίοδο στην αυτοδιοίκηση. Να αγαπήσει το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση γενικά. Αισθάνεστε ότι υπάρχει τριβή. Φυσικά, μα θεωρούν ω το φτωχό συγγενή και θέλουν να δημιουργούν σχέσει εξάρτηση. Αυτό είναι σημαντικό.
αυτό το κάνουν όλους τους πολίτες. Το σημαντικότερο. Food pass, market pass, επιστροφή φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο. Είναι μια ζωή, αυτό κάνουν. Αυτό, σχέση εξάρτησης. Εγώ θέλω να με ειλικρινήσω όμως. Και προοδευτικές διακυβερνήσεις στη χώρα δεν συμπεριφέρθηκαν στην αυτοδιοίκηση έτσι όπως διακήρυσαν. Να λέμε τις αλήθειες. Ό,τι λέμε. Να λέμε τις αλήθειες. Και ένα πράγμα το οποίο, άνοιξα να λέω, δεν προσπαθούμε να καλύψουμε την Αμερική. Όλη η Ευρώπη... Έχει πολλά μοντέλα η Ευρώπη. Ξέρουμε και επίσης δεν είναι ότι έχουμε τη σλομανία και είναι λογική να έχουμε. Εντάξει, τα ζητήματα τα γνωρίζουμε. Δεν είναι δηλαδή... Και ξέρω πολλά στιγμή αυτοδιοίκηση η Ευρώπη με την ανεξαρτησία της και τα λοιπά και την αυτοτελειά της. Όπως να ξέρετε κατά κλείδι ότι πολλές φορές έχω αναφερθεί στα Γιάννενα ως ένα πρότυπο πόλης που θα μπορούσαμε να είχαμε για αποκέντρωση από την Αθήνα. Συμφωνώ. Εντάξει, γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά και στο θέμα της παιδείας και στον πολιτισμό, στη φύση, πολιτισμό, ποιότητα ζωής, αναπτυχούς τουρισμός και έχει και μια κριτική μάζα, το πούμε, νεολαίας. Το πανεπιστήμιο σημαντικός παράγοντας. Άρα λοιπόν θα έπρεπε εδώ πέρα να υπήρχαν όλες οι υποδομές και δυνατότητες μαζί με ένα πρόγραμμα στέγης να μπορούσε να υπάρχει. Και το πρόγραμμα στέγης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει πάρα πολύ σημαντικό. Ακολούθως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πριν εγκαινιάσει το εκλογικό κέντρο του κόμματος πίσω από την περιφέρεια Ηπείρου, επισκέφθηκε και το εμπορικό επιμελητήριο Ιωαννίνων, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Μάκη Χρυσοστόμου και τα μέλη της διοίκησης. Στην δεύτερη επίσκεψή μου, η πρώτη ήταν ως υποψήφιος πρόεδρος, τώρα ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε ένα από τα πιο καλωστημένα και αποδοτικά επιμελητήρια της χώρας, σε μια περιοχή που θα έπρεπε να είναι κέντρο αποκέντρωσης. Τα Γιάννενα έχουν κάθε δυνατότητα να ελκύσουν νέο κόσμο, εάν υποστηρίξουμε τις υποδομές, όπως το δικό δίκτυο, εάν στηρίξουμε το Πανεπιστήμιο, το οποίο και εδώ πέρα το νερικό το αποτύπωμα και οι δικές του υποδομές είναι σε χαμηλό επίπεδο, όπως θυμάμαι την προηγούμενη μου επίσκεψη, εάν δώσουμε κίνητρα φορολογικά και προωθήσουμε ένα πρόγραμμα στέγης και το δημογραφικό μας ζήτημα το οποίο έχουμε ως χώρα. Συναντήθηκα και πριν με τον Δήμαρχο, ο οποίος και εκείνος μου έθεσε τις προτεραιότητές του. Μέσα σε αυτό και η ενεργειακή δημοκρατία, η δυνατότητα της πόλης των πολιτών να συμμετέχουν στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με τις ΑΠΕ, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν. Πιστεύω ότι τα Γιάννενα δείχνουν μια κατεύθυνση προς την πρόοδο που μπορεί να γίνει πρότυπο προς μίμηση για άλλες πόλεις και εμείς είμαστε στην διάθεση εδώ πέρα του Δημάρχου, των φορέων, να συνεισφέρουμε. Συζητήσαμε μάλιστα και για μια άγωνη γραμμή, διπλά άγωνη αυτή τη στιγμή μεταξύ Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης, κάτι το οποίο προφανώς και αυτό πρέπει να γίνει, εάν πραγματικά θέλουμε να επενδύσουμε στην αποκέντρωση και στην αποκεντρωμένη ανάπτυξη στη χώρα μας. Σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία επίσκεψη εδώ. Θα ερχόμαστε, όπως έχω πει, τακτικά, διότι το νέο μοντέλο πολιτικής που εγγενιάζουμε έμπρακτα, είναι ένα στο οποίο η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η μελλοντική κυβέρνηση που θα φτιάξουμε θα αρχίζει από την κοινωνία, θα λογοδοτεί στην κοινωνία. Θα υπάρχει ταπεινότητα και γείωση. Αυτό είναι η εγγύηση που μπορώ να δώσω στον ελληνικό λαό. Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στο επιμελητήριο. Ευχαριστούμε για τη δεύτερη φορά που ήρθατε επίσκεψη στα Γιάννενα και ήρθατε στο επιμελητήριο να μας επισκεφτείτε. Είπαμε αρκετά προβλήματα της περιοχής μας. Είπαμε για την άγωνη γραμμή, την οποία είναι Ηράκλειο, Γιάννενα, Γιάννενα, Ηράκλειο, η οποία καμία από τις μεγάλες εταιρείες, τις τοπικές εταιρείες, Olympic Air, Sky και Aegean, δεν έρχεται να χτυπήσει αυτή τη γραμμή. Ενώ έχουν βγει 10 γραμμές, έχουν πάρει τις 9 των Ιαννίνων, την έχουν αφήσει εκτός. Είπαμε και τον άξονα Κακαβιά, Γιάννενα, Γιάννενα, Κακαβιά. Είπαμε για τα διόδια τα οποία έχουμε αύξηση αυτή τη στιγμή και μεγάλο κόστος, για τους δρόμους τους οποίους έχουμε και δεν έχουμε, γιατί δεν αφήνουν τα φορτηγά να μπουν στους παλιούς δρόμους, στην παλιά εθνική οδό και ρίχνουν μεγάλα προστήματα. Έχουμε πει αρκετά προβλήματα για τις επιχειρήσεις. Μας ακούσατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σας εύχομαι, να έχετε ό,τι επιτυχία θέλετε. Εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε. Την επιτυχία του λαού μας. Την επιτυχία του λαού.